Λύσε ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά τόσο την ασφαλή διάβαση πεζών και οχημάτων, αλλά και επιλύει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Δίνει η κατασκευή δύο υπόγειων διαβάσεων στις οδούς Καραντινού και Αγίας Παρασκευής στην Πενεμένη. Με το έργο αυτό καταργείται, γι' αυτό γίνεται και πεζούς, η ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση επί της οδού Αγίας Παρασκευής. Κατασκευάστηκε πρώτα η πλάκα και μετά έγινε η εξκαφή. Το έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, επισκέφθηκε για να επιθεωρήσει ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης. Η υπόγεια διάβαση για τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν από νέο σηματοδοτούμενο κόμβο θα είναι μήκους 90 μέτρων, ενώ η πεζοδιάβαση που θα βρίσκεται επί της οδού Αγίας Παρασκευής μήκος 80 μέτρα. Το έργο ολοκληρώνεται. Μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί. Το χρονοδιάγραμμα ορίζει για τέλος Αυγούστου, αλλά επί της ουσίας θα είναι πολύ νωρίτερα έτοιμο. Είναι ένα σημαντικό έργο και για τη σιδηροδρομική υποδομή, αλλά και για την αναβάθμιση του αστικού ιστού και του Δήμου και της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Με την ολοκλήρωση του έργου, που είναι συνολικού κόστους 11 εκατομμυρίων ευρώ, θα γίνεται πλέον με ασφάλεια η κυκλοφορία τρένων, αυτοκινήτων και πεζών. Το έργο αυτό θα συνδέσει τον αστικό ιστό της πόλης σε μια ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι η περιοχή της Μενεμένης, δίνει ανάσα για τους κατοίκους, συνδέει με ασφάλεια τόσο την κίνηση των σειρμών του σιδηρόδρομου, όσο και την κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Θα πάψουν να υπάρχουν πλέον ατυχήματα και οι σειρμοί θα κινούνται με ασφάλεια στο δίκτυό τους. Μόλις ολοκληρωθούν εξάλλου τα σιδηροδρομικά έργα στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Αθήνας, το ταξίδι για τον επιβάτη των αμαξοστοιχειών στο ίδιο δρομολόγιο θα διαρκεί μόλις 3 ώρες και 20 λεπτά. Με την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έχουμε μια αξιόπιστη σύμβαση για τους σιδηρόδρομους. Θα έχουμε συνδέσεις με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως είναι τα λιμάνια. Θα έχουμε μια αλλαγή τοπίου στις επιβατικές μεταφορές. Οι εργασίες για την κατασκευή των υπόγειων διαβάσεων ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2016, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή παράπλευρων πεζόδρομων στην περιοχή.